αρκετά και ποικίλα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, τα οποία βεβαίως έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο πολιτικών συζητήσεων και όχι μόνο. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς και την επιστροφή της στα έδρανα της Βουλής. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και εξαιρετικά δύσκολο να συζητηθεί σε λίγα λεπτά. Εμείς όμως θα επιχειρήσουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο σημείο αυτού του δελτίου μας τον κύριο Αριστίδη Χατζή. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Έχουμε ακούσει διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα αυτό από διαφορετικούς ανθρώπους, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι πολιτικοί επιστήμονες, είτε είναι τεχνοκράτες κτλ. Τα δύο που ξεχωρίζω είναι το ένα ότι πρόκειται για μια συγκυριακή εικόνα η οποία μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα και το δεύτερο ότι είναι ο αντικατοπτρισμός κάποιων διεθνών τάσεων συντηρητισμού των πολιτών, συντηρητικοποίηση, ας το πούμε έτσι. Τι πιστεύετε εσείς, ποια είναι η δική σας θέση? Και τα δύο. Καταρχάς δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι οι Έλληνες που ψηφίζουν, ένα μέρος των Ελλήνων που ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα. Ακροδεξιά κόμματα ψηφίζουν σε όλη την Ευρώπη με μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσοστά. Σας θυμίζω ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά μετατράπηκε σε ακροδεξιό και εξέλεξε ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό, πρόεδρο, αρχηγό, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμα μέχρι και σήμερα ταλαιπωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την ήττα του. Θυμίζω ότι στη Γαλλία, μια χώρα με πολύ μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική παράδοση, η Μαρίν Λεπέν βρίσκεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ κοντά στο προεδρικό αξίωμα. Βλέπουμε χώρες οι οποίες έχουν επίσης πολύ μεγάλη παράδοση φιλελεύθερη. Θα αναφέρω χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπως η Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζονται φαινόμενα ανόδου μικρών κομμάτων, τα οποία είναι σε διαφόρους βαθμούς βέβαια ακροδεξιά, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα διεθνές φαινόμενο. Βέβαια είναι και ένα συγκυριακό ελληνικό και αυτό έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, θα τα δούνε καλύτερα οι ειδικοί όταν θα μελετήσουν τα αποτελέσματα έτσι πιο αναλυτικά και θα δουν αν ισχύει αυτό που λέω, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουν ισχυριστεί αρκετοί. Το συγκυριακό στοιχείο εδώ βρίσκεται στο ότι ένα κόμμα το οποίο είχε κατορθώσει να συμπεριλάβει στους κόλπους του την αντισυστημική ψήφο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά κατέρευσε στις δύο τελευταίες εκλογές. Στη δεύτερη ακόμα περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δούμε τα νούμερα στις δεύτερες εκλογές, θα προσέξουμε ότι το ποσό που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα μήνα, κυριολεκτικά μέσα σε ένα μήνα, το ποσοστό, ουσιαστικά μεταφέρεται, δεν μεταφέρεται στη Νέα Δημοκρατία, δεν μεταφέρεται στο ΠΑΣΟΚ, δεν μεταφέρεται στο ΚΚΕ, κρατούν τα νούμερά τους, ούτε καν στους ανεξάρτητους Έλληνες, στα κοινοβουλευτικά κόμματα, πάνε σε κόμματα τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν ήταν κοινοβουλευτικά, δηλαδή στην Πλεύση Ελευθερίας, στην Νίκη και στους Σπαρτιάτες. Είναι η αντισυστημική ψήφος, η οποία όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς αντισυστημική, γιατί αυτοί που ψηφίζουν ξέρουν πολύ καλά τι ψηφίζουν. Εκεί θα πήγαινε την κουβέντα. Στο δάχτυλό μας πια. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση για το εάν είναι ψήφοι διαμαρτυρίας αυτές οι οποίες έχουν δώσει τα ποσοστά στα κόμματα αυτά ή αν είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι αυτοί που ψηφίζουν ένα κόμμα, γνωρίζοντας ότι ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο στον χάρτη τοποθετείται στα δεξιά, στα άκρα δεξιά. Νομίζω ότι πάλι ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή είναι ψήφοι διαμαρτυρίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που επιλέγουν ένα από τα κόμματα τα οποία ονομάζουμε τώρα οι περισσότεροι ότι ανήκουν στην ακροδεξιά ή ότι έχουν ακροδεξιές ιδέες, είναι κόμματα για τα οποία γνωρίζουμε πολλά πλέον. Ακόμα και για τους, ας πούμε, για το κόμμα, για τη Νίκη, ένα κόμμα καινούριο, μέσα στον ένα μήνα που μεσολάβησε, μάθαμε τόσα πολλά ώστε αύξησε τα ποσοστά. Μάλιστα. Για τους Σπαρτιάτες, ακόμα και όσοι δεν ήξεραν τίποτα για αυτούς, όπως ομολογώ εγώ, μάθαμε ότι τους στηρίζει
ο Ηλίας Κασιδιάρης. Χρειάζεται κάτι παραπάνω για να τους δώσει μια ταυτότητα συγκεκριμένη, να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης από τον Κορυδαλό υποστήριξε το κόμμα αυτό, αλλά το κόμμα αποδέχθηκε με ικανοποίηση αυτήν την αποδοχή, την έγκριση, την κατευθυντήρια γραμμή που έδωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τον Κορυδαλό. Άρα, νομίζω, δεν έχουμε πια δικαιολογίες για αυτούς που ψήφισαν, ούτε και αυτοί νομίζω μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνώριζαν. Από το 2012 μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλά τι βρίσκεται εκεί έξω, το γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς που δεν στηρίζουμε τέτοιου είδους κόμματα, αλλά και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν με διάφορες υπεκφυγές, με διάφορες δικαιολογίες να τα υποστηρίξουν. Πάμε τώρα και στο κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, όπως λέτε εσείς, σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην χώρα μας, ή αν όχι άνοδο διατήρηση ενός ποσοστού? Ναι, είναι πολλά τα αίτια. Το ένα από τα βασικά αίτια είναι ότι προηγήθηκε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Η κρίση του 2008 δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή της δεκαετίας του 20-30, η οποία οδήγησε στην άνοδο του φασισμού, του ναζισμού κτλ. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες είναι μεγάλες, οι οποίες δεν πρόκειται να σταματήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν, οι οποίες πρόκειται και να αυξηθούν και κατά κάποιο τρόπο με την αύξησή τους θα προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο φόβο, σε μεγάλο βαθμό δικαιολόγητο κατά τη δική μου άποψη, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το θέμα τώρα. Όλα αυτά αποτελούν ένα έφορο έδαφος για την ανάπτυξη ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία βασίζονται στις φοβίες, δικαιολογημένες όταν έχουν να κάνουν με την οικονομική επιβίωση, αλλά και αδικαιολόγητες όταν έχουν να κάνουν με το ρατσισμό, με την ξενοφοβία, την απέχθεια απέναντι σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό, των πολιτών. Οι πολίτες λοιπόν στην Ευρώπη θα ακούν τώρα με μεγαλύτερη, ας πούμε, θετική διάθεση τις ακροδεξιές φωνές. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο τεχνικό. Ναι. Παλαιότερα οι ακροδεξιοί, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν απομονωμένοι, ειδικά στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, και αλλού, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αυτή η απομόνωση έληξε και πλέον δεν είναι εφικτή, αλλά το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συντονιστούν μεταξύ τους εξαιτίας των κοινωνικών δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα μείωσαν πάρα πολύ το κόστος συντονισμού μεταξύ τέτοιου είδους ομάδων, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το ραντάρ και βρίσκονται κάτω από το ραντάρ από πολλές απόψεις, από τις δημοσκοπικές απόψεις μέχρι τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν να κινούνται σε μια γκρι ζώνη, γιατί προφανώς αντιλαμβάνονται ότι οι ιδέες τους δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στο σύνολο του πληθυσμού. Mm-hmm. Τώρα, η δημοκρατία έχει κάτι να φοβηθεί από τέτοια κόμματα τα οποία δημοκρατικά καταλαμβάνουν θέση στην Βουλή και δημοκρατικά εκφράζονται οι πολίτες αυτοί? Καταρχάς, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία υπέστη την πρώτη μεγάλη της ήττα συντριβή στη δεκαετία του 20-30 μετά την οικονομική κρίση. Ήταν εκείνη η περίοδος στην οποία κυριάρχησαν τα αυταρχικά καθεστώτα, τα ολοκληρωτικά στην Ευρώπη, από το κομμουνιστικό, το σταλινικό, μέχρι το ναζιστικό, το φασιστικό, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα τελικά. Από την άλλη όμως δεν βρισκόμαστε σε μια παρόμοια περίοδο με τόσο μεγάλους κινδύνους και επίσης εγώ βλέπω πάρα πολύ κριτικά το μοντέλο της λεγόμενης μαχόμενης δημοκρατίας, η οποία αποφασίζει να απομονώσει και μάλιστα χρησιμοποιώντας το κράτος δικαίου και με τρόπους που δεν είναι πάντοτε οι καλύτεροι και οπωσδήποτε φάνηκε και στη δική μας περίπτωση δεν είναι αποτελεσματική τα κόμματα αυτά. Εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι η απαγόρευση κόμματος ήταν μια λάθος απόφαση. Mm-hmm. Με απαγορεύση κομμάτων, ακόμα και με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν αναφέρομαι τώρα στην δίκη της Χρυσής Αυγής, πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες δικαστικές αποφάσεις. Και οι δικαστικές αποφάσεις επίσης δεν ήταν αποτελεσματικές. Φάνηκε αυτό. Δηλαδή, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής μας έδωσε ένα περιθώριο, αλλά νομίζω ότι κάναμε παρόμοια λάθη και τώρα έχουμε τους διαδόχους αυτού του κόμματος και δεν ξέρουμε και τι θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας για να βγάλουμε έξω από το παιχνίδι τους εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας
Έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία η Φιλελεύθερη Δημοκρατία αρχίζει και αλλοιώνεται. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι, που είναι προφανές, δεν είναι αποτελεσματικά. Ναι. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.